Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Ήμουν πάρα πολύ busy πραγματικά. Πήγαμε και ένα επαγγελματικό ταξίδι την προηγούμενη εβδομάδα στο Μόναχο, από το οποίο φυσικά και ήρθα να σας δείξω τι πήρα. Ως γνωστόν για μένα τα ταξίδια ισούται με ψώνια πάντα, γιατί βρίσκω πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε στην Ελλάδα και πάντα βρίσκω την ευκαιρία να τα πάρω. Αυτό το ταξίδι το έκανα με τους γονείς μου, διότι δουλεύω και όλο στην εταιρεία των γονιών μου. Πήγαμε σε μαγικά τοπία πραγματικά, και ένα από αυτά ήταν το κάστρο το οποίο ο Disney εμπνεύστηκε το intro του που βγαίνει το κάστρο εκείνο. Ήτανε ό,τι πιο ωραίο έχω ζήσει. Όλα αυτά σας τα λέω τώρα στον επίλογο, έτσι, έχετε καταλάβει τι θα γίνει. Πάμε να ξεκινήσει αυτό το βίντεο. Δεν είναι βίντεο μακιγιάζ, σας προειδοποιώ από τώρα, είναι βίντεο haul. Είμαι εδώ λοιπόν. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι με έχει πιάσει μια τρέλα τελευταία. Εκτός από ότι θέλω να κόψω ξανά τα μαλλιά μου εδώ καρέ, έτσι εδώ, να τελειώνω ακριβώς στις γωνίες μου, τόσο πολύ. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι ότι είναι σγουρά και μετά θα ανέβουν πάρα πολύ και δεν ξέρω τι θα κάνω πραγματικά. Αλλά παρόλα αυτά θέλω, γιατί έχω μακρύνει πάρα πολύ και δεν ξέρω τι να τα κάνω πραγματικά. Και από την άλλη, με έχει πιάσει, θέλω να τα μακρύνω ταυτόχρονα, να τα κάνω φυλαριστά και να τα κάνω ένα τζιντζεροκόκκινο. Πιστεύω θα μου πηγαίνει. Έκανα για ένα έτσι photoshooting mini που αλλάζει το χρώμα των μαλλιών. Photoshooting λέω κιόλας. Ούτε καν, έβαλε ένα φίλτρο. Για να δω πώς θα είναι. Και μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης, γυρνώντας από το Μόναχο, η μαμά μου κόλλησε COVID. Τώρα έχω κι εγώ έτσι κάποια συμπτώματα και έτσι, αλλά τα τεστ μου βγαίνουν όλα αρνητικά. Ίσως επειδή είναι η τρίτη φορά που κολλάω, μάλλον δεν ξέρω τη φάση. Το περνάω πάρα πολύ ήπια, μάλλον. Πολύ πιθανόν. Τώρα, πάμε στο θέμα μας, γιατί έχω μακρηγορήσει full. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάποια προϊόντα που πήρα από το Μόναχο γιατί τα βρήκα λίγο φθηνότερα. Όπως είναι αυτό εδώ το μαγικό gel που σας το έχω δείξει άπειρες φορές. Με αυτό κάνω sleek τα μαλλιά μου, με αυτό κάνω έτσι τα φρύδια μου και δεν κουνιούνται, δεν πάνε πουθενά. Για μένα είναι ό,τι καλύτερο. Στην Ελλάδα το βρίσκω 5 με 6 ευρώ και στη Γερμανία το βρήκα 2,5. Οπότε άξιζε πραγματικά να το πάρω. Όπως επίσης αξίζει πάρα πολύ να ξέρετε να πάρετε βιταμίνες από τη Γερμανία. Πραγματικά ήθελα D3 και πάω στη Γερμανία και τις έχει 2,5 ευρώ. Και εδώ πέρα σε ιντερνετικό φαρμακείο, ούτε καν σε κανονικό φαρμακείο, τις βρήκα 18 ευρώ. Πείτε μου τώρα, δεν αξίζει να τις πάρεις από τη Γερμανία? Φυσικά και αξίζει. Τις ίδιες σύστασης βιταμίνη D. Της ίδιας ποσότητας, 60 κάψουλες ας πούμε ήτανε, και έπαθα σοκ και λέω αποκλείεται ρε φίλε, λέω αποκλείεται, σοκ. Συνεχίζω. Λοιπόν, να ξέρετε, στα DM της Γερμανίας έχει φανταστικές αλυφές για τα πόδια, για τα χέρια και αυτά, τα οποία δεν τα βρίσκει στην Ελλάδα τόσο ωραία και τόσο οικονομικά. Είναι βάλσαμο πραγματικά αυτά τα... αυτές οι κρέμες, η σειρά. Η συγκεκριμένη είναι με αβοκάντο και μυρίζει εκπληκτικά. Απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα και πραγματικά ενυδατώνει full. Συνεχίζω με ένα μοναδικό foundation που πήρα της L'Oréal. Πίστευα ότι δεν το έχουμε στην Ελλάδα για κάποιο λόγο. Μετά από λίγες μέρες όμως το έψαξα και όντως υπάρχει και στην Ελλάδα, να ξέρετε. Λέγεται Skin Paradise. Εγώ πήρα την απόχρωση 2. Ομολογώ όμως να πω, το φοράω σήμερα, δείτε το κιόλας πως είναι πραγματικά paradise αυτό το foundation. Κάνει το δέρμα flawless. Είναι λίγο ανοιχτόχρωμο για εμένα, η αλήθεια είναι. Παρόλο που είμαι ανοιχτόχρωμη, είναι πολύ ανοιχτόχρωμο. Δηλαδή είναι στο κορεάτικου φωτότυπου, τόσο ανοιχτόχρωμο, κινέζας φωτότυπου. Δεν κυτρινίζει όμως παρόλα αυτά, είναι πιο ασπρουλιάρικο. Δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω. Είναι ένα πολύ ωραίο. Είναι βασικά αυτό ακριβώς που δείχνει εδώ. Αυτή είναι η απόχρωσή του. Αυτό το λίγο άσπρο μπέζ. Και το ρυθμίζω λίγο με bronzers και τέτοια για να έχει έτσι μια άλλη υφή. Λοιπόν, το συγκεκριμένο foundation έχει SPF 20 που εγώ το ήθελα αυτό. Θα το παραγγείλω και σε πιο σκούρη απόχρωση σίγουρα, γιατί δεν έχει καθόλου oil μέσα, τίποτα σε oil. Είναι βασισμένο στο νερό, έχει aloe vera, έχει ginger και έχει και, πώς το λένε αυτό να δεις, hazel, δεν μου έρχεται στα ελληνικά. Τέλος πάντων,
μυρίζει λίγο περίεργα, τύπου σαν τσάι, περίεργο, ένα πολύ περίεργο, μια πολύ περίεργη μυρωδιά και όλη μέρα είναι αυτό ακριβώς που βλέπεις, δηλαδή ούτε θα βγάλει λιπαρότητα, τίποτα. Το λάτρεψα, είναι Skin Paradise και έχει πάρα πολύ ωραίο packaging. Αν δείτε είναι όλο αυτό σαν να είναι βρεγμένο ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο τη L'Oreal, εξαιρετική σύσταση, πραγματικά. Λοιπόν, πήρα και κάτι άλλο που δεν βρίσκουμε στην Ελλάδα, πήρα τις Urban Decay, έχω ακούσει τα καλύτερα για το συγκεκριμένο, δεν το έχω δοκιμάσει, ήταν και λίγο ακριβούτσικο, δηλαδή γύρω στα 31 ευρώ, πλέον δεν υπάρχει στην Ελλάδα, μόνο μπορείτε να το βρείτε στο Look Fantastic παρόλα αυτά. Είναι το Ultra Matte το συγκεκριμένο. Λέγεται ότι είναι ένα από τα πιο long lasting spray. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν μπορώ να σας πω, αλλά πιστεύω ότι για να έχουν ακουστεί τόσο πολλά γι' αυτό θα είναι και θαυματουργό όσο λέει. Last but not least, έχω πάρει από Fenty Beauty αυτό εδώ το μαγικό πλασματάκι, το οποίο έχει ένα μοναδικό packaging πραγματικά. Δείτε τώρα εδώ, τσακ, ανοίγει και μάλιστα όταν το πήρα, έλα, ήρθε έτσι, διαχωρισμένο δηλαδή, και ξαναπαίρνεις απλά αυτό μετά, δεν χρειάζεται να πάρεις όλη την κρέμα και κάνεις refill. Πόσο τέλειο, δεν είναι εκπληκτικό? Όλο το packaging είναι εκπληκτικό, μ' αρέσει που είναι matte, μ' αρέσει πάρα πολύ η συστασή του, έχει αντιλιακή προστασία 30 αν δεν κάνω λάθος, 25-30 τώρα δεν θυμάμαι, το έχουμε και στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να το πάρετε δηλαδή από το εξωτερικό. Απλά το βρήκα εκείνη τη στιγμή μπροστά μου και είπα το θέλω αυτό και το πήρα. Γενικά τα προϊόντα της Fenty Beauty, Fenty Skin είναι ό,τι καλύτερο έχω βάλει στο πρόσωπό μου από skin care πραγματικά. Έχω την night cream που σας είχα δείξει, έχω το fat water που σας είχα δείξει, βασικά έχω όλη τη σειρά πλέον. Το lip balm είναι μοναδικό, δεν ξέρω, είναι απίστευτο. Έχει πάρα πολύ ωραία σύσταση, σήμερα δεν το φοράω γιατί δεν προτιμώ να βάζω 2 SPF μαζί, μην πέσουν και πολύ βαριά, οπότε δεν το φοράω σήμερα, αλλά παρόλα αυτά επειδή το έχω δοκιμάσει είναι εκπληκτικό. Το είχα δοκιμάσει σε δειγματάκι, σκεφτείτε, και το ερωτεύτηκα και το πήρα. Συνεχίζω με αυτό εδώ το μολυβάκι, το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα, θα σας το βάλω αν υπάρχει φυσικά από κάτω. Είναι από την σειρά της Maybelline Color Sensational. Γενικά αυτή η σειρά είναι μία από τις αγαπημένες μου σειρές. Ταράν. Έχει ένα πολύ μοναδικό χρώμα, ένα γκρι καφέ θα το έλεγα εγώ αυτό. Δεν θα το φορέσω σήμερα, θα σας πω, θα φορέσω άλλο, κάτι πιο φθηνό πορεινό θα σας φορέσω σήμερα. Και το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η 8 Gone Greeds, έτσι λέγεται. Και το είχε πακετάκι με το αγαπημένο μου πλέον από Maybelline, τσίκι. Εγώ δεν τα πήρα έτσι, τα πήρε η μαμά μου έτσι, σε πακετάκι. Απλά πραγματικά είναι η τέλεια απόχρωση για αυτό εδώ το Vinyl Link. Είναι το τέλειο συνδυασμός. Θα το βάλουμε εννοείται σε κάποιο βίντεο και φυσικά όλα αυτά που βλέπετε σήμερα θα τα δείτε σε κάποιο βίντεο, εννοείται αυτό. Απλά σήμερα δεν έβγαινε μακιγιάζ με όλα αυτά που πήρα. Οπ, έκανα... ναι, αποκάλυψη. Λοιπόν, ένα ακόμα μαγικό προϊόν της Maybelline είναι αυτό το Super Stay. Παιδιά, είχα πάρει μια άλλη απόχρωση. Είναι πραγματικά τόσο 24ωρο αυτό το κραγιόν που πραγματικά θα το φοράω από τώρα που θα το βάλουμε μαζί, γιατί ήθελα να το βάλουμε μαζί αυτό, μέχρι να το βγάλω το βράδυ. Είναι ό,τι καλύτερο και μου αρέσει πάρα πολύ το πώς είναι δημιουργημένο. Δηλαδή, από εδώ είναι το matte και από εδώ είναι αυτό που το κρατάει, το δεύτερο βήμα που το κρατάει να είναι σταθερό. Και είναι, δεν παίρνει το χρώμα από κάτω, θα δείτε τι εννοώ. Στην ουσία απλά το κλειδώνει. Επειδή δεν φοράω περίγραμμα, θα βάλω τη Stomy G, το 01 Double Lip Pencil και θα βάλω την ανοιχτόχρωμη απόχρωση. Του ταιριάζει τόσο τέλεια, πραγματικά. Σούπερ. Και πάμε τώρα να βάλουμε το μαγικό αυτό κραγιόν. Αρχικά μου αρέσει πάρα πολύ το πινελάκι του, βλέπετε πως είναι, είναι καμπυλωτό και πάει ακριβώς και αγγίζει τα χείλια. Super pigmented επίσης, όλα τα Super Stay. Super Stay, πώς λέγονται? Super Stay, ναι. Επίσης έχει μια μοναδική γεύση, σαν κεράσι, όχι γεύση, μυρωδιά. Γιατί στη γεύση στεγνώνει τόσο γρήγορα που δεν την καταλαβαίνεις. Δείτε εδώ, είναι το must κραγιόν για το φθινόπωρο, πιστεύω. Λοιπόν, αφήνει μια κολλώδη υφή, μόλις στεγνώσει και φύγει τελείως αυτή η κολλώδη υφή, παίρνω το διάφανο που έχει από την άλλη πλευρά και το τοποθετώ πάνω. Και τώρα δεν κουνιέται, δεν πάει πουθενά, δείτε. Ταραν! Τίποτα.
και είναι και γλώσσι. Δηλαδή πιστεύω ότι η Maybelline απλά έβγαλε πρώτη το πιο βινίλ της εποχής τότε, γιατί αυτά είναι πολύ παλιά κολεξιόν. Σκεφτείτε, το συγκεκριμένο χρώμα είναι το 880, συγγνώμη, και είναι από την πιο παλιά κολεξιόν που έχει βγάλει ίσως η Maybelline. Δηλαδή εγώ τα ξέρω χρόνια πριν αυτά τα κραγιόν. Και παρόλα αυτά φαίνονται τόσο ενυδατωμένα και τόσο ωραία τα χείλη, που είναι σαν να μην φοράς αρχικά τίποτα. Δεν το νιώθεις τα χείλια σου, δεν νιώθεις κάτι να στεγνώνει. Και φαίνονται υγιέστατα. Και δείτε τι ωραία που ολοκληρώθηκε το μακιγιάζ μόνο με ένα κραγιόν, ρε παιδί μου. Ναι, οκ, εντάξει, είχα κάνει τα μάτια μου και το προσώπο μου φυσικά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πήρα και κάποια παπούτσια και κάτι τέτοια. Δεν θα σας τα δείξω αυτά τώρα, δεν νομίζω ότι σας αφορούν. Αν σας αφορούν, είμαι εδώ για να σας τα δείξω φυσικά. Στο TikTok μου μπορείτε να βρείτε και βίντεο από το Μόναχο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Να με βρείτε και στο Instagram, να τα λέμε και από εκεί. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like από κάτω. Αν σας άρεσε να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά.